Α, θα πάμε Μέτσοβο. Πάμε Μέτσοβο. Σας κάνω προαναγγείλει τη σύνδεση. Το έχουμε προσπαθήσει αρκετά. Είναι από τις περιοχές, βέβαια, που έχει μπει για τα καλά στο κλίμα του χειμώνα και των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω, βέβαια, σε τι υψόμετρο έχει χιονίσει. Θα μας τα πει ο κύριος Απόστολος Κιούρας. Σωστά. Σωστά. Είναι πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Μετσόβου. Τι κάνετε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Μια χαρά χριστουγεννιάτικο το Μέτσοβο. Όχι ακόμα, έχουν στολίσει τα μαγαζιά, βέβαια έχουν στολίσει. Αρκεί αυτό. Όσοι έχουμε επισκεφτεί την περιοχή και μόνο στολισμός των καταστημάτων, νομίζω αρκεί. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Έχει χιονίσει στα ψηλά μόνο. πάνω από 1.350. Είχε και μέσα στο Μέτσοβο. Όπως θα δείτε, άμα γυρίσω την κάμερα, θα δείτε και στις... τις σκεπές εδώ των κτηρίων, αλλά απλά επειδή έβρεξε πάρα πολύ. Λιώνει σιγά σιγά. Δεν το κράτησε το χιόνι, ναι. Βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην καρδιά, στο κέντρο του Μετσόβου. Ναι, στην κεντρική πλατεία στο Μέτσο. Στην κεντρική πλατεία. Έχω βρεθεί πριν από πολλά χρόνια και ήθελα να το επιβεβαιώσω. Ξέρετε, κύριε Κιούρα, στη συνείδηση όλων, το Μέτσοβο, η περιοχή σας, είναι συνυφασμένη. Συνδέεται με τα Χριστούγεννα, με το χειμώνα. Με το κρύο. Με ναι. Το κρύο, ναι, είναι... με την καλή φιλοξενία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλα αυτά ισχύουν. Όπως βλέπετε, η θερμοκρασία είναι στους 5 βαθμούς. Είναι ενδεδειγμένη για την εποχή. Ναι. Είμαστε ενδεδειγμένοι. Το βράδυ πέφτει και λίγο κάτω από το 0. Αλλά συνηθισμένα ρε βουλάβλα χιόνια. Κύριε Κιούρα, είναι απόγευμα Πέμπτης και βλέπουμε ότι ο κόσμος κυκλοφορεί στην πλατεία. Υπάρχει έτσι. Υπάρχει ζωή, υπάρχει κίνηση. Υπάρχει ζωή και κίνηση. Ναι, υπάρχει για τις μέρες των Χριστουγέννων. Τώρα φανταστείτε ότι είναι μια καθημερινή 5 βαθμούς. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει κόσμο ακόμα. Είναι νωρίς για μας. Ξέρετε, αλλά... κύριε. Ναι, ναι. Για τα Χριστούγεννα έχουμε μια πληρότητα της τάξης του 94-95%. Εκεί θα το πήγαινα. Κάνουμε ρεπορτάζ εμείς εδώ μέσα στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά θέλουμε να δούμε τι γίνεται και σε άλλες περιοχές, χειμερινούς προορισμούς της χώρας. Μας είπατε ότι οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%. Ναι. Η πληρότητα ξεπερνάει το 90%. Μάλιστα. Και φαντάζομαι έχει το να 90, κάνει... Το 90%. Ναι. Το 90%. Ναι, ναι. Κυρίως φαντάζομαι Έλληνες αυτοί που θα επιλέξουν το Μέτσοβο. Όχι, από όλο τον κόσμο είναι, αλλά όσο πληθεί στον Έλληνες, ναι. Τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν και πάρα πολλοί που έρχονται έτσι για ένα διήμερο για να περάσουν. Έρχεται πολλοί κόσμος ακόμα και αυτημερών. Τώρα το Μέτσοβο βρίσκεται. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι είναι το κέντρο της Ελλάδος από την άποψη ότι οι τρεις κεντρικοί οδικοί άξονες. Συμπεριλαμβανομένου και τη Ε65 που ετοιμάζεται και αυτή. Ναι. Περνάνε από το Μέτσοβο. Δηλαδή η Εγνατία οδός, η Ιωνία οδός και η Ε65 που υπολείπεται κατά 15%. Ανοίγουμε τώρα το θέμα των οδικών δικτύων, βέβαια, που αιμορραγεί η Κρήτη, η αλήθεια είναι. είστε τυχεροί, βέβαια, και έχετε και αυτό το πλεονέκτημα εκεί με τους δρόμους και το οδικό δίκτυο. Τι ενώνει το Μέτσοβο με την Κρήτη, κατά τη γνώμη σας? Μας ενώνουν φιλίες χρόνων, έχουν έρθει, δεν ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχουν έρθει και έχουν πολεμήσει Κρήτης αγωνιστές και τρέφουμε μεγάλη συμπάθεια και έχουμε κάνει και με πολλούς δήμους συναδέλφους. Θα μπορούσε ο κύριος Κιούρας να μας πει και τι μπορεί κάποιος να δοκιμάσει πηγαίνοντας στο Μέτσοβο, ποια είναι έτσι μια τοπική γεύση. Τα βασικά, το βασικό βέβαια... Το Μέτσοβο είναι πολύ γνωστό για τα τυριά του. Ναι. Το Μέτσοβόλο το Καπνιστό είναι λαβαρχίδα. Φέτος πρώτη φορά ξαναβγάλανε σε κανονική παραγωγή την παρμεζάνα του Ιδρύματος, η οποία είναι ένα καταπληκτικό τυρί. Ναι. Όλα τα τυριά του Ιδρύματος του ΣΥΣΑ είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν και αλατικά, λουκάνικα. Και κρασιά βέβαια μπορεί να δοκιμάσει και από το κατόγια βέρο από το ηλοποιείο. Υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις. Φημίζεται το Μέτσοβο για τα κρέατά του, για τις ταβέρνες. Βέβαια, όσοι έχουν πάει το γνωρίζουν είναι πολύ καλά. Σαν γαστρονομικός και προορισμός, βέβαια. Θεωρείται πολύ ψηλά. Κύριε Κιούρα, τι να πω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Αν μπορείτε να γυρίσετε και την κάμερα να πάρουμε μια γεύση λίγο από Μέτσοβο τώρα, τελευταία δευτερόλεπτα. Βεβαίως.
Βεβαίως και περιμένω να με ξαναπάρετε όταν θα έχουμε στολίσει και θα είμαστε έτοιμοι. Γιατί μας έρθει στο χιόνι τη Δευτέρα, ναι. Έριξε γύρω στους 15 πόντους και όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να στολίσεις. Δεσμευόμαστε εδώ, η Εύη Σπανού θα κάνει την επικοινωνία και θα ξαναβγούμε πάλι. Να σας καλησπερίσω, καλό απόγευμα από Κρήτη. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευγενέστατος και ο πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας. Και βέβαια, επειδή έχω βρεθεί στην περιοχή, ευγενέστατοι και οι κάτοικοι, σούπερ τα εδέσματα, ειδικά με το χιόνι. Και το επιβεβαιώνω. Είναι απίστευτα. Λοιπόν,